Τιμάμε σήμερα έναν σύντροφο με ιστορία. Τον παρουσίασε ο Γιώργος, ο γιος του, με τέτοιο τρόπο που δεν έχω να εμπλουτίσω τις γνώσεις σας παραπάνω. Το γνώρισα στην εξορία. Εδώ στις οργανώσεις εμείς ήμασταν δυτικά, ο Μιχάλης ανατολικά. Εκεί το γνώρισα και μάλιστα ήταν και τα ονόματα μας πολύ κοντά. Όταν μας κάνανε καταμέτρηση ονομαστική, ακουγότανε Μιχάλης Σανίδας και μετά Κώστας Απρανίδης. Ήτανε από τους παλιούς συντρόφους και θα μιλήσω γενικά για τους παλιούς συντρόφους που μέσα εκεί είναι ο Μιχάλης, γιατί εμείς είμαστε του εμείς. Όλοι οι παλιοί σύντροφοι βοήθησαν πάρα πολύ να ενημερωθούν οι νεότεροι και να οργανωθούν. Εγώ ως τότε δεν είχα συλληφθεί. Αυτό το κάνανε με τον κατά 2 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό μου, ο οποίος έκανε 2 χρόνια φυλακή γιάρο και άλλα 2 χρόνια μακρόνισε. Δεν είχα τέτοια εμπειρία και όταν με συλλάβαν ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν με αναζητήσανε εμένα, συλλάβανε τον τότε δήμαρχο, τον Χρήστο, τον Ράφτη, και μόλις το έμαθα πήγα στο σπίτι του. Σε λίγο ήρθανε χωροφύλακες, μου είπανε, πήγα στο πίσω μπαλκόνι και τα λοιπά, δεν με είδανε. Και είχα πληροφορηθεί και μερικές μέρες κοιμόμουν έξω. Και με έκανε εντύπωση που δεν με ζητήσανε, δεν ξέραμε κι εμείς τότε τι ακριβώς γίνεται. Και έτυχε να μάθω από κουμπάρο μου, μηχανικό κι αυτό, που ένας σταυματάρχης του κάνανε τη μελέτη και επειδή αυτή ήταν πιο καινούργια από μένα, πήγα του χάραξα το σπίτι. Και αυτός ήταν στην περιοχή των Αμπελοκήπων και το βράδυ και τους είπε ότι μαζεύουμε τους παλιούς εξόριστους. Δηλαδή, γινότανε δικτατορία μιας παράταξης ενάντια στην άλλη και δεν φοβότανε τους αντιπάλους τους ότι θα αντιδράσουν, φοβότανε τους κομμουνιστές. Και επειδή ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με έπαιρνε ο γραμματέας τηλέφωνο. Τελικά, κάναμε τη συνεδρίαση. Από τις συνεδριάσεις τότε έβγαινε, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μου κάνανε η αντιπολίτευση, η δεξιά επίθεση, τάχα για τα πεπαραμένα και τα λοιπά, και για την εθνική κυβέρνηση. Και επειδή πήρανε τις κατάλληλες απαντήσεις, την άλλη μέρα το απόγευμα με συλλάβανε και πήρε και εγώ το δρόμο βάουτσερ, πώς το λένε, για τα νησιά. Έτσι εκεί συναντηθήκαμε με τους παλιούς. Όταν πήγα εγώ μετά κάποιες εβδομάδες, ήδη, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ο κόσμος, είχαν στήσει την οργάνωση, είχε γίνει η ομάδα και τα λοιπά και αυτή έκανε κουμάντο. Οφείλαμε πάρα πολλά στους παλιούς συντρόφους. Εγώ ήμουν σε μια σκηνή με τον Πάσα, τον πρόεδρο της Ειρήνης, με κάποιους δικηγόρους, με ένα μαθηματικό και ένας που ήταν από τους παλιούς κι αυτός, ο καπεταγιώργης, η κόρη του είναι συντρόφισσα και πολλές φορές υποψήφια, οργάνωνε τη ζωή μας και μας έκανε κουβέντα
πως εμείς πάντα είμαστε σε θέση να οργανώνουμε τη ζωή μας και να οργανωνόμαστε. Το κύριο χαρακτηριστικό σε εμάς και σε τέτοιες συνθήκες, αλλά και συνθήκες όπως ζούμε, είναι η οργάνωση. Εξάλλου, ο Λένιν όταν έκανε το κόμμα Νέο Τύπου, είπε ότι όλοι αυτοί έχουν την οργάνωση με το στρατό τους, με τα πολιτικά τους κόμματα, με την πολιτική ηγεσία, και εμείς είμαστε οι πάρα πολλοί, αλλά είμαστε ανοργάνωτοι και ανίκανοι να τους αντιμετωπίσουμε. Άρα το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι η οργάνωση. Και αυτό καλά είναι όλοι να το αφομοιώσουν και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να είναι, πώς το λένε, θεατές στις εκδηλώσεις που γίνονται και να νομίζουν ότι ξεπέρδεψαν αυτό. Πρέπει να είναι ενεργοί και να ενεργούν και να δρουν οργανωμένα. Για να δημιουργείται έργο από το σύνολο των συντρόφων. Εκεί, για να μην σας κουράζω κιόλα, είχαμε οργανώσει τη ζωή μας με βάση πάλι την πείρα που είχαν οι παλιότεροι σε διάφορες μορφές και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση. Και έτυχε να αναθέσουν σε μένα να έχω την ευθύνη για την εκπαίδευση και μια βιβλιοθήκη και είχαμε οργανώσει τμήματα που διδάσκανε λογιστικά, μέχρι και ανώτερα μαθηματικά. Ο Σπύρος ο Χαλβατζής παρακολούθησε μαθήματα της τελευταίας τάξης του γυμνασίου, δεν πρόλαβε να το είχε τελειώσει. Και μαθήματα ακόμα, γιατί τότε ακόμα σερνόταν ο αναλφαβητισμός, ακόμα και δημοτικού. Μαθήματα, η κριτική ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα και πάει λέγοντας. Και βέβαια, σε έναν βαθμό γεμίζαμε το χρόνο μας και κάναμε και κάτι άλλο που γινόταν και πολύ παλιότερα. Κάναμε κάποια μικροκαλλιτεχνήματα και οι επιπλοποιοί κάνανε όργανα μουσικής, κιθάρες, μαντολίνα, μπουζούκια. Μια-δυο-τρεις φορές τα σπάσανε, στο τέλος μείνανε και κάνανε φοβερά καλή δουλειά στον πολιτισμό και με θέατρο κτλ. Εγώ στον χρόνο που έβρισκα παραπέρα, ασχολήθηκα με με μικροκαλλιτεχνήματα. Και έχω κάνει διάφορα. Ψαράκια από κολόι, δαχτυλίδια από πέτρα και αυτά, μενταγιών. Πράγματα που θέλανε πολύ χρόνο, αλλά εμείς τον χρόνο θέλαμε με κάτι να ξεφύγουμε. Αυτό, από τη μια μεριά, βοηθούσε να περισσώσουμε τα νεύρα μας, την υγεία μας. Και από την άλλη πλευρά, και από παλιά και σε αυτή την περίοδο, αυτά στέλνονταν στις οικογένειές μας. Οι οικογένειες τα δίνανε στο συγγενικό και το φιλικό περιβάλλον και παραπέρα και σε άλλους. Και σκεφτήκαμε ότι μια που είμαστε αποκλεισμένοι από τον κόσμο και παίρνουμε μόνο ένα γράμμα από τη γυναίκα μας με 10 σειρές, ούτε οι συγγενείς και δεν τολμούσαν να μας γράψουν. Ήταν κομμένη επικοινωνία. Είπαμε αυτό είναι μια αργή επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί μέσω των οικογενειών περνάει στους συγγενείς, περνάει στη γειτονιά και έτσι ο κόσμος μαθαίνει και σκέφτεται τακτικά ότι κάποιοι αντιστέκονται. Απόψε έφερα ένα, μου σώθηκαν κάπως, και έφερα ένα
τέτοιο αυτό για τον Γιώργο, να το χαρίσω στον Γιώργο, είναι, δεν ξέρω πόσο φαίνεται από εκεί. Είναι ένα ψαράκι και εδώ συνοπτικά γράφει αυτά που είπα προλίγου σχετικά με αυτά τα καλλιτεχνήματα της αργής μεταφοράς μηνυμάτων στον έξω κόσμο από τις φύλακες.